Τι είναι αυτά τα bitcoins? Θέλεις να είναι τρόπος για να βγάλεις λεφτά? Σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Τζέγκας από το κανάλι Crypto Capitalist. Τι είναι το bitcoin σε δύο λεπτά? Θα μιλήσουμε για κρυπτονομίσματα. Είναι ένα θέμα, δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στο κανάλι. Κάλιο, αργά παρά ποτέ. Ακριβώς. Εγώ έχω κρύπτος. Και πολύ καλά κάνεις. Έχεις κανάλι, σε συνέδρια έχεις, τα οργανώνεις με όλους που ασχολούνται με τα κρύπτος. Για μένα είναι ιδέα, είναι φιλοσοφία. Προφανώς μπήκα για να βγάλω λεφτά όπως μπαίνουν και να μην πω 100%, αλλά 99,9% των ανθρώπων. Αν καταφέρεις και φύγεις από την κερδοσκοπία, θα δεις ένα απίστευτο κόσμο. Νομίζω όλοι ξεκινάνε. Που... Ακόμα για να βγάλω λεφτά είμαι, δεν είμαι. Εσύ δηλαδή πιστεύεις στα κρύπτο σαν ιδέα? Εγώ πιστεύω στο bitcoin. Σαν να βλέπεις το V4 Vendetta, ρε παιδί. Είναι αρτεκτικό στη λογοκρισία, δεν γνωρίζει σύνορα. Ότι θα σπάσουμε το καπιταλιστικό σύστημα. Όχι το καπιταλιστικό. Είναι μια επιλογή να έχεις την περιουσία σου στην απόλυτη κυριότητά σου. Πού έχεις τα λεφτά σου εσύ? Στην Πειραιώ. Όλοι χρειαζόμαστε ένα σταθερό σημείο. Νιώθεις άνετα με αυτό? Όχι. Γιατί? Γιατί κάθονται, όπως είχε πει και ο Τσούνι σε προηγούμενο επεισόδιο. Τα λεφτά σου είναι στην τράπεζα, πάντα χάνουν. Πάντα. Λίγο έτσι, μη πανικοβληθεί ο κόσμος και αρχίζει και τρέχει. Με τον πληθωρισμό χάνουν ένα value. Το 2015 με τα Capital Controls είδες τι έγινε. Ναι. Δεν είχες πρόσβαση στα λεφτά σου. Αυτό το έσκος δεν το ξαναείδει. Θυμάσαι τι έγινε στην Κύπρο το 2012. Κόψαν όλους τους λογαριασμούς, κούρεμα Haircut. Στα 100.000. Δουλεύουμε, φυλάμε κάτι για να μας παίρνουν τα λεφτά μας. Αυτό τι μας λέει? Ότι μπορεί να πέσει κούρεμα ξανά. Ότι τα λεφτά δεν είναι δικά σου. Όταν είναι στην τράπεζα. Είναι της τράπεζας. Σωστά. Η τράπεζα έχει κουμάντο στα λεφτά του. Κάτσε ρε φίλε, δεν δουλεύεις. Αυτό κάνω τώρα. Ναι, ναι. Και παίρνεις ένα μεροκάμα, το τίμιο, δεν το έκλειψε πουθενά. Σωστά. Το βάζεις στην τράπεζα. Και λες, θέλω να κάνω αυτό. Ναι. Γιατί ρε φίλε, είναι δικό μου. Θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, το iPhone. Θέλω να τα φάω στο μπουζούκι, αδερφέ. Τόσο χλίδα δηλαδή. Έχεις μια οντότητα που σου ρουφάει κάθε μέρα και κάτι από τη συναλλαγή σου. Σαν μπαμπάς. Άμα θελήσει, δεν σε αφήνει να έχεις πρόσβαση. Γιατί έχουν πρόβλημα οι τράπεζες. Ρευστότητα, έχουμε κρίση. Κάτσε ρε κουμπάρε, δικά μας λεφτά. Κάθε την Πειραιώς να κάνει μοντάζ μαζί σου για να σου πει πότε θα πάρεις τα λεφτά σου ή όχι. Μην στοχεύσουμε την Πειραιώς συγκεκριμένα. Α, εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Αλλά η οικονομική κρίση δεν ήταν ένα γεγονός που είναι, ας πούμε, κάπως μοναδικό? Δηλαδή μπορεί να ξαναγίνει, πιστεύεις? Είμαστε ήδη σε κρίση τεραστίων διαστάσεων. Για την ενεργειακή, λες. Το χρηματοοικονομικό μας σύστημα είναι λάθος. Βασίζεται πάνω στο χρέος. Από το 1971 και μετά ιστορικά, από τότε που σταμάτησε η σύνδεση των χρημάτων με το χρυσό, έχει γίνει μια ξέφρενη πορεία. Δουλεύεις για το χρήμα. Να πληρώσω τις ανάγκες μου. Φαγητό, ταξίδι. Άρα το χρήμα τι είναι? Ένας τρόπος ώστε να ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου. Σούπερ. Είναι το μέσο. Ναι. Εσύ δεν θες χρήμα. Εσύ θέλεις φαγητό, εκπαίδευση, διασκέδαση. Αυτά θέλεις. Mm. Το χρήμα είναι το μέσο. Μέσο συναλλαγής, μονάδα μέτρηση αξίας και αποθήκευση αξίας. Να πάρεις εσύ, π.χ., τα χρήματά σου, ας πούμε, να τα αποθηκεύσεις και να τα κληρονομήσεις στα παιδιά σου. Σκέψου τώρα ένα σκηνικό, έτσι. Εκεί που δεν το περιμένεις, χτυπάει το τηλέφωνο ένας εμβολιογράφος. Πέθανε η θεία από το Σικάγο. Χωρίς παιδιά. Κανέναν. Και είσαι ο μοναδικός κληρονόμος. Okay. Πας στον εμβολιογράφο, σου λέει, αδερφέ, αυτό το σεντούκι είναι για σένα. Πας, ανοίγεις ένα σεντούκι και τι βλέπεις μέσα? 10 τσουβάλια 5.000. Ναι. Με ένα γράμμα που έλεγε: είχα το μισό σύνταγμα αγορασμένο τις τρεις πολυκατοικίες, αλλά βρήκα μια ευκαιρία, τα πούλησα και εδώ είναι τα 5.000. 5.000 δραχμές ήταν. Δραχμές ήταν. Ω, είσαι πολύ μικρός. Εντάξει, έχω προλάβει και τις δραχμές. Στην πρώτη δημοτικού ήταν που άλλαξε το σύστημα. Άναμπρα. Τότε με 5.000 δραχμές θυμάμαι αγόραζα και κουρασάν και. Θα παίρνεις πολλά πράγματα με το χιλιάρικο. Εμείς με 5.000 δραχμές, ας πούμε, βγαίναμε έξω Σάββατο και Κυριακή. Θέλω να πω ότι επένδυσε η θεία από το Σικάγο, ας πούμε, σε χαρτονομίσματα τα οποία φθήνεται η αγοραστική τους δύναμη μέχρι που εξαλείφεται. Τώρα μπορείς να κάνεις ένα αλλάγμα δραχμής ευρώ. Νομίζω πως όχι, αλλά δεν ξέρω, ίσως η Τράπεζα Ελλάδος ακόμα παίρνει κάτι, αλλά θέλω να σου πω ότι και πάλι η αγοραστική δύναμη των τότε με το σήμερα είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή, τι έκανε, πούλησε ένα hard asset, το σπίτι, ακίνητο, ναι. Που εκείνη τη στιγμή όντως. Εκείνη η προσφορά όντως μπορεί να ήταν πάρα πολύ καλή και να τον κοροϊδεύσει και τον άλλον με αυτά τα λεφτά που του πήρε. Αλλά στο γνώρισμα της αποθήκευσης αξίας, τα χαρτονομίσματα είναι πάρα πολύ λάθος. Χάνουν την αξία τους. Ακριβώς. Πριν το 1971 υπήρχε τη στοιχεία του χαρτονομίσματος με το χρυσό. Κάθε τράπεζα σε κάθε κράτος είχε το δικαίωμα να εκδώσει τόσα χαρτονομίσματα εγχώρια, όσο ήταν και ο χρυσός που είχε στα αποθεματικά της. Σωστό. Κάποια στιγμή, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οι Αμερικάνοι έτσι πολύ ωραία χρηματοδοτούσαν τον πόλεμο, στέλνανε όπλα, παίρνανε πίσω χρυσό και τους δίνανε δολάρια. Οπότε τι έκαναν, και οι Αμερικάνοι μάζεψαν όλο το χρυσό, δώσανε δολάρια σε αντίκρισμα, είπαν ότι
ότι εμείς είμαστε OK με το. Κρατάμε τόσα δολάρια όσο είναι και ο χρυσός, ούτως ώστε εσείς, μικρή Ελλάδα, είτε χρυσό έχετε δολάρια, είναι σαν να έχεις χρυσό. Άρα, εσύ τι κάνεις, εκδίδεις το δικό σου τοπικό κυρίαρχο νόμισμα, δραχμή στο δικό μας παράδειγμα, σε αντίκρισμα με το χρυσό και τα δολάρια που έχεις. Γιατί έχεις τη σιγουριά ότι η Αμερική έχει το αντίστοιχη ποσότητα του δολαρίου σε χρυσό. Κάποια στιγμή, 1971, λέει ο Νίξον, αναστέλλεται προσωρινά η μετατρεψιμότητα. Και από εκεί πέρα χάθηκε αυτή η σύνδεση. Έμεινε εσύ με τα δολάρια στο χέρι που δεν είχαν αξία σε χρυσό. Ναι. Και από εκεί πέρα έχουμε ένα καθαρά παραστατικό χρήμα χωρίς καμία εγγενή αξία, παρά μόνο στηρίζεται στην εμπιστοσύνη που έχεις. 2021 σήμερα που είμαστε, δεν του φέρονται καλά του καημένου του χρήματος. Όποιος είναι κοντά στη γυάλα με το μέλι, θα το βάλει το χεράκι του μέσα. Υπάρχει κεντρική τράπεζα που λέει εσύ θέλω λεφτά και λέει οκ, okay, μισό. Πόσα θες, ένα εκατομμύριο. Πάρτο, χρωστάς ένα εκατομμύριο. Έτσι παράγεται το χρήμα. Ποσοτική χαλάρωση το λέμε έτσι για να είμαστε πιο ορθολογικοί. Αυτό ποιος το ελέγχει? Η τράπεζα και η κυβέρνηση. Τι γίνεται με τον COVID, έχουμε κρίση, σταματάει η παραγωγή. Όλος ο πλανήτης μπαίνει σε pause. Εκεί δίνονται χρήματα τσάμπα. Θα αποκτούν 150 ευρώ. Θα ενισχύονται με 1200 ευρώ. Έτυχε, ξέρω εγώ, να έχω και κάποιους γνωστούς φίλους που χαιρόντουσαν κιόλας. Ήταν, κάθομαι και παίρνω 5.30, κάθομαι και παίρνω 8.30. Πήρε γαμπάρι κανείς ότι ας πούμε τώρα από το καλοκαίρι και μετά έχουμε πάρει 10% πάνω σε όλα. Το ηλεκτρικό ρεύμα έως 100%, λαχανικά 8% ακριβότερα. Έχει δηλαδή, αυξηθεί το κόστος. Τίποτα δεν είναι τσάμπα. Το πληρώνει στο λογαριασμό στο τέλος. Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 εκτυπώθηκε στην Αμερική το 25% όλου του χρήματος που κυκλοφορεί ever. Your $2 cup of coffee today costs $2.30 next year. Για να στηρίξει την οικονομία, για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες, για να πληρωθούν ομόλογα και δάνεια. Όλη η οικονομία είναι τόσο συνδεδεμένη μεταξύ τους στο συγκεκριμένο σύστημα που αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι αφού σταμάτησε η παραγωγή προϊόντων, δεν υπάρχει αρκετό προϊόν που αντιστοιχεί στην τιμή. Δηλαδή υπάρχει λιγότερη προσφορά. Πολύ σωστά. Γιατί ποιος είναι ο πραγματικός πλούτος μιας οικονομίας και μιας χώρας? Δεν είναι τα λεφτά που έχει, αλλά τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγει. Ναι, άμα δεν παράγεις τίποτα και δεν γυρνάει το χρήμα, όσα λεφτά και να έχεις τσέπη σου, δεν θα τα κάνεις τίποτα. Θα φτάσει σε καταστάσεις υπερπληθωρισμού. Έχει συμβεί και στην Ελλάδα, παλαιόθεν, και στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και συμβαίνει τώρα, Αργεντινή, Βενεζουέλα, Τουρκία. Καταστράφηκα. Αυτό σου λέγα και εγώ. Σε σταθερή υποβάθμιση και το τουρκικό νόμισμα. Το πρόβλημα δεν είναι τώρα με τον COVID. Ο COVID ήταν ο καταλύτης που έριξε Ελλάδα στη φωτιά και τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Το πρόβλημα προϋπήρχε 2008, κατάρρευση της Lehman Brothers. Οδήγησαν την τράπεζα να καταθέσει αίτηση πτώχευσης. Ξέρεις ποιο μου θυμίζεις? Big Short. Αυτό θα σου λέγα τώρα. Ήταν αυτός ο τύπος που έπαιζε drums και ακούγε στο γραφείο του μουσική. Και έλεγε ότι θα καταρρεύσει το στεγαστικό. Το στεγαστικό που συνδεόταν και με την αξιολογήση. Με τα πάντα. Διαβασμένος είσαι. Μου θυμίζει αυτόν. Λες τώρα ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Εμείς οι υπόλοιποι που δεν το βλέπουμε τόσο έντονα αυτό που. Δεν το βλέπεις, γιατί ποιος θα το πει? Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι θα καταρρεύσει το χρήμα? Έχει καταρρεύσει ήδη. Απλά τώρα είναι με ενέσεις. Πώς έχει καταρρεύσει? Πληρωνόμαστε σε ευρώ, αγοράζουμε πράγματα. Θέλω να σου πω ότι είμαστε στα όρια του υπερπληθωρισμού. Πάρα πολύ απλά φτωχαίνει. Ας μείνουμε εκεί. Εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, δουλεύω σε μια εταιρεία χρόνια τώρα, ο μισθός μου είναι ο ίδιος. Δεν πήρα κάτι. Αλλά τα έξοδά μου ανέβηκαν 10%. Έμεσα, φτώχεινα. Οπότε είναι... αυτό λες θα γίνεται πιο έντονο από εδώ και πέρα. Έγινε. Σε άλλες χώρες που έχουν πιο αδύναμα νομίσματα και δεν έχουν ευρώ και δολάρια, που εμείς, ας πούμε, έχουμε κερδίσει τη γεωγραφική λοταρία που γεννηθήκαμε σε μια χώρα του δυτικού κόσμου, ακόμα κρατιόμαστε. Νομίζω ότι έχουμε τα πιο δυνατά νομίσματα στον κόσμο. Για την ώρα, ναι. 2008, λοιπόν, ήταν το πρώτο τσαφ που ξεκίνησε να παίρνει μπάλα και πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. The stock market is now down 21%. The most serious recession in decades. Βέβαια, σταμάτησε, γιατί μπήκε ο μπαμπάς, η Federal. Εκτύπωσε, πάτησε το κουμπί εκείνη τη στιγμή, έβγαλε λεφτά για να καλύψει τη ζημιά, για να μην καταρρεύσει όλο το σύστημα. Και 3 Γενάρη 2009 ξεκινάει και λειτουργεί το Bitcoin. It's a digital currency. I honestly don't get it. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Το Bitcoin είναι αποτέλεσμα προσπαθειών πολλών ετών. Από τότε που υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχει ιδέα να μεταφέρεται αξία εντός του ίντερνετ χωρίς να υπάρχει τρίτος μεσάζοντας. Αυτό είναι το μαγικό. Το Bitcoin δηλαδή, στέλνω εγώ σε σένα Bitcoin χωρίς να διαμεσολαβεί μία τράπεζα. Κανένας. Και αυτό πώς γίνεται? Καταρχήν πρέπει να δούμε τι είναι το Bitcoin, έτσι. Ναι. Το Bitcoin είναι τρία πράγματα. Είναι πρόγραμμα ανοιχτού τύπου, όλοι μπορούν να βρουν τον κώδικά του. Δεύτερον, είναι δίκτυο. Ναι. Αν θες να συμμετέχεις στο δίκτυο του Bitcoin, κατεβάζεις μια εφαρμογή. Όπως δηλαδή είναι το ίντερνετ δίκτυο.
Δηλαδή συνδέες, υπολογιστές μέσω του ίντερνετ μεταξύ τους. Και τρίτον, το bitcoin είναι η μονάδα με την οποία μεταφέρεται αξία εντός του δικτύου του bitcoin. Δηλαδή εσύ κατεβάζεις ένα πορτοφόλι, μπήκες στο δίκτυο. Πάρα πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω κανέναν. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα smartphone. Άρα εσύ είσαι ένας YouTuber στην Αργεντινή που το σύστημα καταραίει και έχεις αναλάβει π.χ. να κάνεις μια δουλειά τέλος πάντων και πληρώνεσαι με bitcoin εκεί που είσαι χωρίς να δώσεις λογαριασμό σε κανέναν. Okay. Αυτομάτως, χωρίς να περάσεις από την π.χ. διεφθαρμένη σου κυβέρνηση, χωρίς τίποτα. Γιατί το bitcoin είναι ουδέτερο, δεν γνωρίζει σύνορα, δεν μπορεί να το λογοκρίνει κανείς. Δεν είναι το πρώτο το bitcoin. Δεν είναι η πρώτη προσπάθεια. Είναι η πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια. Υπήρχαν προσπάθειες να γίνεται αυτό, η μεταφορά αξίας μέσω του ίντερνετ. Ξέρουμε άλλες προσπάθειες αντίστοιχες. Ναι, είναι Digicash, Hashcash. Και όλα αυτά πέτυχαν επειδή δεν τα χρησιμοποιούσε ο κόσμος. Υπήρχε ένα πολύ βασικό πρόβλημα, το οποίο ήταν το copy-paste που γίνεται στο ίντερνετ. Μπορούσαν να παραχαραχθούν σχετικά εύκολα, κάποια προχώρησαν μέχρι ένα σημείο, κάποια άλλα απέτυχαν. Ουσιαστικά το βασικό κομμάτι ήταν η μοναδικότητα. Ο κώδικας, ας πούμε, ήταν καλύτερος, δηλαδή, πιο ασφαλής. Να ξέρω ότι ένα bitcoin δεν μπορεί να το κάνω copy-paste και να το στείλω σε 100 άτομα. Μήπως δεν είχαν τεχνολογία του blockchain που έχει το bitcoin. Είχαν διάφορα πράγματα, απλά ο Σατόσι Νακαμότο που είναι και. Αυτό είναι ο ιδρυτής. Είναι το ψευδώνυμό του. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, άμα είναι ένας, άντρας, γυναίκα. Δεν ξέρουμε αν ζει κιόλας. Δεν ξέρουμε άμα είναι, ξέρω εγώ, π.χ. κάποιο όν από το μέλλον που ήρθε και. Δεν ξέρουμε ποιος έχει φτιάξει το bitcoin. Το ψευδώνυμό του είναι αυτό. Σατόσι Νακανόμο. Νακαμότο. Νακαμότο. Εν τω μεταξύ έχουν φυλακίσει κάποιον που νομίζουν ότι έφτιαξε το bitcoin. Όχι, έχουν φυλακίσει εδώ πέρα έναν στη Χαλκιδική που έκανε κάτι ντύλιες με bitcoin. Ξέπλυμα χρήματος καταδικάστηκε ο Αλεξάνδερ Βίνι. Αλλά δεν έχουν υποψιαστεί ποιος είναι ο ιδρυτής. Όχι, δεν μπορούν να το βρουν με τίποτα. Ούτε έχει βγει κανένας. Κάποιοι ταιριάζουν πολύ στο προφίλ του Σατόσι, ας πούμε, και είναι κάποιοι που είχαν άμεση επικοινωνία με αυτόν στις πρώτες μέρες του bitcoin. Αλλά από εκεί και πέρα 100% δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί οι διευθύνσεις στις οποίες υπάρχουν τα bitcoin, τα οποία φημολογείται ότι είναι του Σατόσι, δεν έχουν κουνηθεί ποτέ. Τι θα πει δεν έχουν κουνηθεί ποτέ? Έχουν μέσα π.χ. χι bitcoin, τα οποία ούτε πολλαπλασιάζονται, ούτε μεγαλώνουν, ούτε λιγοστεύουν. Δηλαδή δεν τα έχει χρησιμοποιήσει. Να τα στείλει π.χ. σε μένα, να μου κάνει ένα δώρο. Άρα έχει ξεχάσει τον κωδικό του wallet του. Μπορεί. Τραγικό δεν θα ήταν αυτό? Μήπως εσύ? Δεν θα σου το πω τώρα. Μου είπες ότι τα χρήματα χάνουν την αξία τους, ότι μπορεί το σύστημα να ξανακαταρρεύσει όπως έγινε το 2008 και να υπάρχει κρίση. Πιστεύεις ότι είναι προτιμότερο να αρχίσουμε όλοι να έχουμε κρυπτονομίσματα αντί για ευρώ? Αυτό που θα πρέπει να κάνει κάποιος είναι τουλάχιστον λίγο να ασχοληθεί με τον κόπο του, με τον χρόνο του. Γιατί όταν δουλεύεις, αφιερώνεις χρόνο, παίρνεις κάποια λεφτά. Είναι τραγικό αυτό να σου τρώνε τις εργατοώρες σου λίγο-λίγο από τον πληθωρισμό ή από κακοδιαχείριση. Το bitcoin πλέον είναι επιλογή. Μπορείς, ας πούμε, π.χ. εκεί να έχεις ένα ποσό το οποίο να το διαχειρίζεις εσύ χωρίς να εξαρτάσαι από πώς θα του καπνίσει σήμερα της κάθε κυβέρνησης και της κάθε τράπεζας. Ναι, αλλά δεν μπορείς να αποφασίσει η κυβέρνηση ότι εμείς θα φορολογήσουμε 50% τα κρυπτονομίσματά σου. Η κυβέρνηση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει εντός του συστήματός της. Το θέμα δεν είναι μόνο στη φορολογία. Το θέμα είναι στον έλεγχο του χρήματος. Το γεγονός ότι το bitcoin έχει μια προδιαγεγραμμένη νομισματική πολιτική, ξέρεις πόσα είναι, πόσα θα υπάρξουν, πόσα υπάρχουν ήδη και πώς δημιουργούνται.